Το μουσείο πάει σχολείο και για την ακρίβεια περιοδεύει σε 25 πόλεις της χώρας. Ο λόγος για το πολεμικό μουσείο που στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της Επανάστασης δημιούργησε μια περιοδεύουσα έκθεση αξιόλογων κειμηλίων και ενθυμημάτων από την εποχή πριν και μετά την Επανάσταση του 1821. Και από τη Δευτέρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα βρίσκεται στη λέσχη αξιωματικών φρουράς Ιωαννίνων. Η επίσημη αυλαία της έκθεσης έγινε το πρωί της Δευτέρας με την υποδοχή και την πρώτη ξενάγηση σε εκπροσώπους τοπικών φορέων. Τους εκπροσώπους υποδέχθηκαν ο ταξίαρχος διοικητής της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Χρήστος Χιόρεντας και ο αντιπρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου, υποπτέραρχος Ιωάννης Θεοδοσουλάκος. Στο συγκεκριμένο καπιοφύλι βλέπουμε ότι το κοντάκιό του έχει τη μορφή σχήματος ψαριού. Τα κοντάκια από τα καρυοφύλια, ανάλογα με το σχήμα που είχαν, μπορούσες να καταλάβεις και από πού προερχόταν. Έχουμε κοντάκια οθωμανικά, σασανές, έχουμε αρβανίτικα που έχουν την κατάληξη ως ταφ και τα ελληνικά έχουν κυρίως αυτό που είναι με το σχήμα ψαριού. Η συγκεκριμένη σπάθη έχει λάμα που ονομάζεται Σαμσίρ. Μία έκθεση η οποία οργανώνεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως και συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Δήμο Ιωαννιτών. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η 8η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία ως θεματοφύλακας της ιστορικής μνήμης θα είναι πάντα δίπλα σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Είχαμε αυτή την ευαισθησία επειδή πολλά παιδιά δεν θα κατορθώνανε να έρθουν στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα, γι' αυτό αποφασίσαμε κάποια κειμήλια, κάποια ιστορικά αρχεία να τα φέρουμε σε όλη την Ελλάδα, γιατί όλα τα παιδιά της Ελλάδος ανήκουν σε αυτήν την πρέπει να έχουν αυτή την ευκαιρία να δούνε όλα τα κειμήλια με τα οποία οι πρόγονοί μας πολέμησαν και τώρα είμαστε ελεύθεροι. Θερμές ευχαριστίες προς το Πολεμικό Μουσείο για την πρωτοβουλία εξέφρασαν ο Αντιπεριφερειάρχης Οδυσσέας Πότσης και ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Αϊβατίδης. Μέρες που είναι που πλησιάζει η 28η, η παρούσα έκθεση αποτελεί ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο. Μεγάλο το πρόβλημα της άγνοιας της ιστορίας της μαθητικής κοινότητας. Οπότε μαζί με το σχολείο ευκαιρία είναι να επισκεφθούν παιδιά όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, να δούνε, να μάθουν από πρώτο χέρι και με την ξενάγηση πώς είχε η ελληνική ιστορία. Καλωσορίζουμε στα Γιάννα το Πολεμικό Μουσείο και την πρωτοβουλία να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στην ιστορία. Πρόκειται για μια δράση που δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου μας μέσα από τα εκθέματα που παρουσιάζονται. Έτσι δίνεται ένα επιπλέον εφόδιο στους μαθητές μας να μάθουν, να αναζητήσουν, να γνωρίσουν τις πτυχές των γεγονότων. Η αρχαιολόγος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Δήμητρα Παπαϊωάννα, αναφέρθηκε και σε μια παράλληλη δράση σε επιλεγμένες ομάδες κοινού και μαθητές της πόλης. Σε καθημερινή βάση και ώρες 11 με 12, στο χώρο της αίθουσας πολλαπλών εκδηλώσεων στο Ίτσα Καλέ με την παρουσίαση της έκθεσης «Ο καιρός της Επανάστασης, τα Γιάννενα από το Ρήγα στον Μπάιρον». Η εν λόγω έκθεση διοργανώθηκε στο πλαίσιο εορτασμού των 200 χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης. Το χαρακτηριστικότερο όπλο της εποχής, το γιαταγάνι. Το γιαταγάνι πρέπει να το σκεφτούμε ως... Το γιαταγάνι πρέπει να το σκεφτούμε ως ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι κυρίως. Ήταν αμυντικό όπλο, ήταν και κοπτικό, μπορούσε να κόψει, αλλά και κεντητήριο. Γι' αυτό δεν είναι κυρτό όπλο. Έχει πολύ μικρή κλίση, μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως κεντητήριο.